Θέλω κάτι να κάνουμε, ο καιρό δεν μα βοηθάει πολύ. Πιστεύω θα εξελιχθεί και η μικρή και η μαμά. Και πώ θα ονομάσουμε τη μικρή. Hey you! Hey me! It is you, not me! Τι κάνετε, ελπίζουμε να είσαστε πάρα πολύ καλά, γιατί εμείς είμαστε. Έχουμε σηκωθεί από νωρίς, έχουμε φάει πρωινό. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός μας τα χαλάει λίγο, γιατί σήμερα είναι έτσι μια αρκετά βροχή ημέρα. Έτσι δείχνει τουλάχιστον, έχει συννεφιά. Οπότε προς το απογευματάκι που είδαμε και λίγο τον καιρό δείχνει ότι θα έχει αρκετές βροχές. Και έτσι θα κάνουμε ένα χαλαρό βλογκάκι σήμερα, ένα βροχερό βλογκάκι. Είμαστε αυτή τη στιγμή όλοι μαζεμένοι σε ένα δωμάτιο και κάνει ο καθένας τα δικά του. Η μαμά προσπαθεί να αλλάξει τη μικρή. Η Βασιλική είναι η καλύτερη βοηθός και προσπαθεί να βοηθήσει τη μαμά. Και έχω τραβό βίντεο. Η μικρή είναι, ναι, είναι σε φάση πείνας, τώρα μόλις σηκώθηκε. Οπότε όλοι κάνουμε τα δικά μας, όπως έχετε καταλάβει. Φυσικά έχουμε και εδώ πέρα τα πλυντήριά μας να περιμένουν, τα οποία έχουν στεγνώσει και θέλουν να μπουν μόνο στη θέση. Εδώ είναι τα πλυντήρια των κοριτσιών. Οπότε έχουμε αρκετή δουλειά. Και όσο οι μεγάλοι κάνουμε τα ρούχα, τα κορίτσια εδώ πέρα παίζουν. Έχουν εδώ το πάντα και η Βασιλική δείχνει στη μικρή της αδερφή. Από πού ακούγεται, για δείξτε το λίγο στη μικρή αδερφούλα. Να δείξουμε στην αδερφούλα στο πάντα. Για δείξτε εσύ. Να, η δε σε φωνάζει, σου λέει. Για δείξτε μου το πάντα, αδερφούλα. Για δείξτε το. Μπράβο, αδερφούλα, μπράβο, έτσι Βασιλική. Μπορεί να το κρατάει για να δούμε τι ακόμα είναι μεγάλο. Νομίζω είναι μεγάλο. Και εγώ νομίζω ότι είναι μεγάλο το πάντα ακόμα για την αδερφούλα σου. Δεν μπορεί να το κρατάει, γι' αυτό πρέπει να το κρατάμε εμείς. Κοίτα πως θα κοιτάει. Της αρέσει. Γελάει. Εν τω μεταξύ κάνουν και έργα εδώ πέρα στη γειτονιά μας. Και έχουμε, είναι σαν να έχουμε αποκοπή από τον κόσμο. Έχουμε κλειστεί μέσα, έχουμε κλείσει τα πάντα. Για να μην πει σκόνη και το ένα και το άλλο. Και ναι, είναι κάπως περίεργη όλη η φάση. Βγάλαμε να δούμε άλμπουμ, το ρόζδες πρώτα. Που η Βασιλική ήταν μικρούλα. Τι ωραίες φωτογραφίες. Ήσουν ένα μωράκι εδώ στα γενέθλια του μπαμπά. Και όσο εμείς βλέπουμε τα άλμπουμ, εγώ βλέπω αυτό εδώ να γίνεται. Τι κάνεις? Κάθομαι τη μικρή για την απολαμβάνω. Τι σε έχει φτιάξει? Αυτό που τρως είναι φρουτόκρεμα. Τώρα, ευτυχώς που έχω έτσι λίγο κενό και προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορούμε να κάνουμε το απόγευμα, γιατί θέλω κάτι να κάνουμε. Έχω βαρεθεί. Δεν μπορώ να είμαι στο σπίτι όλη μέρα καλοκαιριάτικα. Θέλω κάτι να κάνουμε, αλλά ο καιρός δεν μας βοηθάει πολύ. Παιδιά, και τι κάνω, κάθομαι αυτή τη στιγμή, κάνω πίτσα για το βράδυ. Αφού είναι έτσι τέτοια ημέρα, νομίζω επιβάλλεται να κάτσουμε να δούμε μια ταινία και να κάτσουμε ρε παιδί μου στο σπίτι. Έχει μία, τέσσερις ή τρεις θα βγουν. Έτοιμα τα πιάτα, καθάρισα τα κασολάκια που θα κάνω τώρα για μεσημεριανό. Τι ωραία παραγωγικά είναι, τα λατρεύω έτσι. Δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ έτσι παραγωγικά τα πρωινά. Λάδι και νερό. Είμαστε κομπλέ. Πάσουμε τη πίτσα, το μεσημεριανό μας.
φάγαμε το μεσημεριανό, ξεκίνησε να βρέχει τώρα, γιατί το φάγαμε λίγο αργά τελικά. Σελική κοιμόταν, οπότε φάγαμε αρκετά αργά. Μάλλον δεν θα βγούμε έξω, καλά, αναμενόμενο. Η μικρή εδώ νιαουρίζει. Τα παιδιά κάνουν εδώ τραμπολίνο, δεν ξέρω τι ετοιμάζουν. Κάνω εγώ μάλλον τραμπολίνο με τη Βασιλική, γιατί ο μπαμπάς λέει θα κάτσουμε να κάνουμε movie night σήμερα. Ναι, εγώ θα πάω μέσα να ετοιμάσω κάποια πράγματα. Οπότε εγώ θα χορέψω εδώ με τη Βασιλική, θα ακούσουμε μουσική, θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι ωραία! Πολύ ωραία! Το φόρεμά σου. Και όπως είπαμε, επειδή είναι έτσι η μέρα και το σηκώνει πάρα πολύ άσχημα για ταινία, θα ετοιμάσουμε τώρα για το βραδινό που θα φάμε μαζί με την ταινία. Είναι έτσι τελείσιος. Θα φτιάξουμε και λίγο το σκηνικό. Πιστεύω θα εξτρελαθεί και η μικρή και η μαμά. Για να δούμε. Σήμερα το μενού είναι πολύ σπέσια. Θα είναι movie night at home βασικά. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε λίγο σε τι μπορεί να είμαστε. Έχω ήδη κάποιες ιδέες στο κεφάλι. Πήρα και κάποια ένσημα από το ίντερνετ. Οπότε θα προσπαθήσω να το εφαρμόσω όσο πιο γίνεται στο δικό μας το περιβάλλον και να δούμε πώς θα βγει. Η Βασιλική δεν κρατιέται. Της είπαμε για ταινία και αυτή τη στιγμή έχει ξεσηκώσει τον κόσμο. Μου τη ζωή κάθεται μέσα με τη μαμά γιατί της υποχρεάζουμε λίγο χρόνο για να τα ετοιμάσω όλα. Οπότε ναι, ελπίζω να αντέξει και να μην ξεκινήσει να τσιρίζει από τη χαρά της. Πρέπει να είναι υπομονησία. Θα κόψουμε τώρα κάποια υλικά που θα χρειαστούμε και μετά είμαστε. Λοιπόν, είναι έτοιμα τα υλικά μας κομμένα και τα μεντάρια. Θα βάλουμε και λίγο τυράκι από πάνω και είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε και σπιτική σάλτσα ντομάτας. Πάμε να δημιουργήσουμε. Όπως είδατε, έχουμε βάλει μία την πίτσα για ψήσιμο και ανοίξαμε ένα μίξ κασεριών που είχαμε πάρει πρόσφατα για να βάλουμε στις επόμενες πίτσες. Και παιδιά, η Θενό ανακάλυψε ότι είναι μουχλιασμένο. Είχε σε μερικά σημεία έτσι μούχλα πιάσει. Παρόλο που ήταν σφραγισμένο κανονικά όλα, δεν έχει λήξει καν. Σε 10-15 μέρες λέγει, δεν ξέρω τι φάση έχει γίνει εδώ, αλλά τα ελάχιστα υλικά που είχαμε. Ντοματίνια και κρεμμύδι έχουν αγριστευτεί όλα. Ενώ προσπαθεί να σώσει το τζιμάρι, ξέρω εγώ. Όλο λάθος αυτή η πίτσα, όλο όμως. Αυτά εδώ πέρα είναι τα υλικά που έχουν τέλος πάντων γίνει infected από το τυρί. Και αυτά εδώ πέρα και είναι τα υλικά. Και η γεύση του είναι απέσια. Που έχουν σωθεί. Μυρίζει ροκφόρ λίγο, αλλά τι δεν είναι ροκφόρ. Είναι σαν να τρώω και να γλύφω έπιπλα από ξύλινη αποθήκη, τα οποία είναι μουχλιασμένα. Δεν κάνει και focus εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε, είναι λίγο. Ναι. Και το συγκεκριμένο δεν έχει ροκφόρ, αν αναρωτηθείτε και μας πείτε, OK, ξέρω εγώ πως ήταν ροκφόρ και έχετε μπερδευτεί κάτι έτσι. Όχι, παιδιά. Κάτι πήγε λάθος με τη συσκευασία, μάλλον πήρε αέρα, τίποτα τέτοιο και έχει πιάσει όλο το πραγματάκι μούχλα. Η αλήθεια είναι ότι γενικά ό,τι είναι φουσκωμένη στη συσκευασία και ένα γιαούρτι της πράλης που είχα δει και δεν είχε λήξει, αλλά ήταν φουσκωμένη στη συσκευασία, πιάνουν μύκητες. Έχουν πάρει από κάπου αέρα, να το ξέρετε αυτό, δηλαδή γιαούρτια και όλα αυτά. Αν οι φουσκωμένες συσκευασίες πιάνουν μύκητες και είναι χαλασμένα. Λογικό μου ακούγεται. Μετά από μία ώρα προετοιμασίες και περίπου 200 θερμίδες που κάψαμε, είναι όλα έτοιμα. Μισό να σας δείξω. Εδώ είναι η μικρή ορμά ήδη. Έχουμε φέρει εδώ πέρα και το στολισμό μας. Έχουμε ανοίξει τον καναμπέ. Έχουμε και τη μικρούλα εδώ πέρα. Κάπως έτσι θα είναι το μου το σημερινό. Θα κάτσουμε όλοι εδώ πέρα, θα πλωθούμε. Θα κουμπίσουμε και στα μαξιλάρια μας πίσω. Έξω έχει βροχή, ναι, σωστά λέει η μαμά. Και έχουμε φτιάξει εδώ πέρα πιτσούλες και μια τέλεια πιατέλα η οποία περιέχει μέσα διάφορα λαχανικά. Έχει εδώ τις τορτίγες, τις έχουμε ψήσει κιόλας να τις βουτήξουμε. Μερικά όλα τα λαχανικά να βουτήξουμε μέσα στο γιορτάκι. Η Βασιλική, ό,τι ακούει, το κάνει ήδη. Η μαμά και η Βασιλική έχουν ήδη διαλέξει ταινία και νομίζω είμαστε πανέτοιμοι όλοι. Εσύ τι κάνεις εδώ, καλέ? Τι κάνεις? Όπω, τι ωραία, εγώ θα φάω πιπεριά. Θα πολλά. Με τορτίγια. Η αγαπημένη μου. Για να μπεις στο Ισραήλ, όπως θα δείτε, περισσότερες είναι χαρούμενες. Κάντε εδώ μέσα. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Ονομάζονται το πρώτο της γκολ. Ήταν φανταστικό.
Εντάξει, το πόσο έχουμε χαλαρώσει δεν λέγεται. Είδαμε όπως είδατε τα μυαλά που κουβαλάς, το ένα, αλλά όχι όλο. Γιατί εντάξει, έπαιζε σχεδόν 2 ώρες και η Βασιλική πόσο να δει πια. Οπότε θα το συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή. Στη στιγμή έχει βρέξει έξω. Υπάρχει απόλυτη ησυχία. Μυρίζει τη βροχή, το βραγμένο έδαφος. Και είναι φουλ χαλαρωτικό. Τώρα θα κάτσουμε να δούμε μια σειρά, τη σειρά μας βασικά. Έχουμε εδώ και τη μικρή πριγκίπισσα, η οποία την έχουμε παρεούλα μας τα βράδια. Ξαπλώνει εδώ πέρα. Εδώ λέμε να δούμε τώρα τη σειρά μας. Να συνεχίσουμε με το μαραθώνιο ταινίας. Βασικά έχουμε αφήσει τον καναπέ ακριβώς έτσι όπως ήταν, γιατί ήταν ευολικός και... Είναι τέλεια έτσι ο καναπές. Ναι. Γιατί το σκεφτήκαμε νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό. Θα σου πω γιατί. Γιατί θέλει κάθε φορά στήσιμο και συστήσιμο. Να τον ανοίξει, να τον κλείνει. Να τον ανοίξει, να τον κλείνει και γι' αυτό. Ναι, αλλά θα ήταν τέλειος ένας τέτοιος καναπές τεράστιος. Ο Αλέξης κάθε 3 και λίγο, ακόμη και τώρα που είναι 10 η ώρα το βράδυ. Θες να πεις τι κάνεις και τι βλέπεις. Βλέπεις συνέχεια μία αποστολή. Παραγγείλαμε κάτι. Καμία παγωτομηχανή. Καλοκαίρι, τι να κάνω. Αλέξη, την παραγγείλαμε τέλος πάντων και ήταν. Είναι να έρθει βασικά. Σήμερα την παραγγείλαμε το απόγευμα. Και είναι να έρθει αύριο. Από αύριο βασικά. Ναι, αυτό θα έλεγα από αύριο. Και ο Αλέξης 10 η ώρα το βράδυ κάθεται και κοιτάει να δει αν ανανεώθηκε. Ανανεώθηκε. Έχω κατενθουσιαστεί με αυτή την παγωτομηχανή. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Όταν την είπα πριν 1-2 χρόνια, γιατί ήσουν αλλού. Δεν το θυμάμαι κανένα. Χαρίσα την είχα από τώρα. Θα τη δείτε. Θα σας τη δείξουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Κάνουμε αρκετά έτσι βλογκάκια. Και μιας που είμαστε εδώ πέρα ήρεμα και ωραία, χαλαρά, πριν δούμε τη σειρά μας, θέλουμε να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτησούλες. Αρχικά, ερώτηση quiz νούμερο 1. Από πότε είμαστε μαζί? Πες το, γιατί έχω χάσει το μέτρημα. Από πότε είμαστε μαζί? Έχουμε τόσες ημερομηνίες μαζί. Γενέθλια, γιορτές, παιδιά γενέθλια. Κοίταξε, μαζί είμαστε. Από το. Για πες. 16. Το 16 το γνωριστήκαμε, αλλά ναι. Μαζί είμαστε το 17. Ναι, ας το δω. Ερώτηση κρίση. Πόσες ώρες κοιμόμαστε μέσα στην ημέρα? Καμία, όχι εντάξει. Στη μέρα καμία, το βράδυ. Εντάξει. Με 2 παιδιά. Τη Βασιλική ήταν πιο εύκολο. Μπορούσες να κοιμηθείς αυτό το 2 ώρο μέσα στη μέρα, ας πούμε. Ναι, η αλήθεια. Η αλήθεια είναι 5-6 ώρες, έτσι. Βαριά. Αν καταφέρουμε στην καλύτερη, γιατί προσπαθούμε, πιστεύω, να τα συνδυάσουμε όλα. Δηλαδή και να είναι ικανοποιημένα και τα παιδιά και να βρούμε και λίγο χρόνο για μας. Γενικά να κάνουμε όσο πιο πολλά πράγματα γίνεται. Οπότε δεν αποδίδουμε τόσο πολύ στον ύπνο. Νομίζω φαίνεται. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Είμαστε ακόμα πιστεύω σε ηλικία που τα έχουμε αυτά. Αργότερα δεν ξέρω πώς θα είμαστε. Η Βασιλική πώς θα έχει πάρει αυτό με το μωράκι? Το τελευταίο βίντεο που ανεβάσαμε γενικά με την αντίδραση των κοριτσιών που συναντήθηκαν. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξανασυζητήσει κάτι για τις αδερφούλες. Πιστεύω ότι το έχει πάρει σχετικά καλά. Δηλαδή, καλά, θα δείξει και ο καιρός φυσικά, αλλά μέχρι στιγμής έχει πάει καλά όλο. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που μας λένε πολύ, ότι επειδή η μικρή είναι ακόμα σε τέτοια ηλικία που δεν είναι τόσο αισθητή η παρουσία της από εμάς. Θα δείξει αυτό. Οπότε δεν ξέρω, αλλά προς το παρόν αυτό που κοιτάμε φαίνεται ότι πάει καλά το πράγμα. Θα δείξει. Οπότε συνεχίζουμε έτσι και βλέπουμε. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, θα δείξει. Τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης. Στις 2 εγκυμοσύνες είχα έντονα όνειρα. Πριν το μάθω, έλεγα είμαι έγκυος και ξυπνούσα το πρωί και έλεγα θα κάνω τεστ εγκυμοσύνης. Ενώ δεν βλέπω όνειρα συνήθως, το τελευταίο διάστημα δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια πριν την εγκυμοσύνη έντενα έχω δει το πολύ 2-3 όνειρα και αυτά εκτός εγκυμοσύνη. Τι άλλο είχαμε? Καθυστέρηση προφανώς και με το που κάνω το τεστ μετά μου έρχονται και αναγούλες. Λες και είναι trigger, γι' αυτό. Καθυστερήστε το. Και πώς θα ονομάσουμε τη μικρή? Αυτή παραπονιέται τώρα. Πώς θα ονομάσουμε λέξη τη μικρή? Δελφινάκι, το λέω μέσα στη μέρα 30 φορές. Γεννήσαμε και δεν έχουμε ιδέα πώς θα ονομάσουμε το παιδί μας. Βασικά, ήμασταν της άποψης ότι δεν θα το βαφτίσουμε την κοιλιά και θέλαμε να είναι καλά, να γεννηθεί, να είναι όλα καλά. Και δεν έχουμε μπει καν ακόμη στη διαδικασία. Δηλαδή, εγώ του λέω πώς θα τη φωνάζω στη Βασιλική, πώς θα τη λέω, πώς το ένα, πώς το άλλο, γιατί τη λέμε μπέμπα. Τη λέω τη Βασιλική. Ήρθε η ώρα της. Και τη λέω τη Βασιλική, πώς θα την πούμε? Μπέμπα είναι το όνομά της, μου λέει. Λέω, ωραία, καλά θα πάει αυτό. Οπότε δεν έχουμε βρει ακόμη το όνομα, αλλά θα χαρούμε να μας προτείνετε έτσι διάφορα ονόματα που θα μπορούσαμε. Να μην βρούμε το πλήρες στο μπάτσο.
να ονομάσουμε το παιδάκι μας. Ποιος είναι η μαμά, τι λάζει τη μικρή. Θα απαντήσω εγώ σε 2-3 τελευταίες ερωτήσεις που βλέπω εδώ πέρα. Μαζί φυσικά με σένα, τη βοήθεια του κοινού από πίσω. Μια ερώτηση που μας την έχουν ξανακάνει βέβαια στο παρελθόν και νομίζω δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα από τότε. Μας ρωτάνε για τρίτο παιδάκι. Όσο έχουμε απαντήσει νομίζω και στο παρελθόν, παιδιά, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Γενικά, τέλος πάντων, να σκεφτούμε γενικά κάτι τέτοιο. Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε ακόμα κάνει τέτοιες σκέψεις. Δεν έχουμε φτάσει τόσο μακριά. Δεν ξέρουμε πώς θα το ονομάσουμε. Καλά, ναι. Όπως είπαμε, μένουμε στη στιγμή, στο τώρα αυτή τη στιγμή και ναι. Απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο της ζωής μας. Άλλη μια ερώτηση είναι πώς είναι η ζωή με δύο μικρά παιδάκια. Μαμά. Θες να μας πει πώς είναι η ζωή σου με δύο μικρά παιδάκια? Highway to hell. Ότι, η αλήθεια είναι ότι είναι, βλέπεις τη διαφορά, θέλω να πω, και από άποψη κούρασης και από άποψη χρόνου και από άποψη πολλών πραγμάτων. Αλλά είναι πραγματικά κάτι όμορφο, κάτι πολύ μαγικό. Δηλαδή, αν βάλεις στην άκρη όλα αυτά και αν σκέφτεσαι θετικά με την έννοια ότι okay, όλα αυτά τα κάνεις. Και αν έχεις άπειρη ενέργεια. Αν έχεις άπειρη ενέργεια. Ότι όλα αυτά τα κάνεις τέλος πάντων για τα παιδιά σου και είναι κάτι πολύ όμορφο. Γιατί ξέρεις, παιδί μου, ότι πώς να σε εξηγήσω, αυτός ο χρόνος που τον, κατά κάποιο τρόπο τον κατανέμεις μέσα στη μέρα δεν πάει χαμένος. Δεν είναι ένας χρόνος ο οποίος λες, όπω τελείωσε, ας πούμε, η μέρα μου και δεν έχω κάνει τίποτα. Κάνεις πραγματικά κάτι για την οικογένειά σου. Οπότε νομίζω ότι όλα φαίνονται απλά μια, πώς να το πω, ένας περίπατος. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω κυρίως είναι ότι η ζωή με δύο παιδιά είναι αρκετά δύσκολη. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, βλέπουμε διαφορά σε σχέση με τη Βασιλική που είχαμε μόνο ή σε σχέση που ήμασταν και μόνοι μας τελείως. Δηλαδή, όσα μπορούμε να θυμηθούμε από εκείνο τον καιρό. Αλλά αν μας ρωτούσες βασικά, δεν θα βάλω μόνο ενικό, αν θα το αλλάζαμε αυτό ή αν θα γινούσαμε το χρόνο πίσω, φυσικά και όχι. Δηλαδή, όσο δύσκολο και αν όσο κουραστικό και αν όσο και να πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια για να σου βγουν όλα, πιστεύω ότι αξίζει και με το παραπάνω. Εντάξει, σίγουρα όλοι έχουμε τα κάτω μας, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Μπορεί κάποια στιγμή να είμαστε σε φάση, OK, απλά θέλω να κλειστώ σε ένα δωμάτιο και να ηρεμήσω ή όπως τέλος πάντων. Ο καθένας χαλαρώνει. Ποιος δεν το θέλει αυτό. Ακόμα και αν είσαι μόνος, ας πούμε, μπορεί να έχεις κάποιες τέτοιες μέρες. Οπότε, ναι. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εκεί θα μείνουμε και η ζωή με δύο παιδιά είναι βασικά έτσι όπως τη φανταζόμασταν. Αυτές ήταν και οι ερωτήσεις που μας έχετε κάνει. Κάποιες απαντήσεις λογικά και θα είναι στο Instagram. Οπότε μπορείτε να μας ακολουθήσετε και εκεί πέρα. Θα κλείσουμε και σιγά σιγά και το βλογκάκι. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Έχεις κάτι άλλο να πεις, μαμά? Νομίζω με κάλυψες. Αλήθεια. Συμπληρώνω στα κοινά μου. Τα κοινά μου. Τα κενά μου. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε subscribe, το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβαίνει ένα καινούριο βιντεάκι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Εν τω μεταξύ, επειδή θέλω να με κορόιδευε πριν, μπαίνω τώρα 11 παρα 10 στο site για να δω αν έχει τέλος πάντων παραδοθεί η παραγγελία στην Courier. Και παιδιά, βλέπω έχουμε update. Η Courier έχει παραλάβει το δέμα μας. Οπότε, καλά κοιτούσα εγώ την ώρα. 11 παρα 10. Εντάξει, μπορεί ρε παιδί μου να το είχαν σκανάρει πιο νωρίς και να εμφανίσει τώρα η ετικέτα. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν όλα αυτά. Δεν δουλεύω σε Courier. Αλλά έχουμε update. Αυτό έχει σημασία. Οπότε δεν μπαίνω κι εγώ σαν τρελός. Μπαίνω γιατί ξέρω ο άνθρωπος. Το ήθελα να πω.